γνωστής γυναίκας, η οποία λέει ότι ο άνδρας της πήγε να αυτοκτονήσει, ο πατέρας πασίγνωσης του οποίου είναι ο άνδρας της, ο οποίος πήγε να αυτοκτονήσει και αποτράπη η αυτοκτονία μετά την παρέμβαση εισαγγελέα, γιατρών, πυροσβεστικής. Για πες μας. Ναι, όπου δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο πατέρας του γνωστού ηθοποιού είχε τον ηθοποιό τότε παιδάκι στην αγκαλιά του. Δηλαδή θα αυτοκτονούσε μαζί με το παιδάκι. Έτσι, αυτό είναι ακόμα πιο σοκαριστικό. Είναι μια παράμετρος που δεν την ήξερε αυτό. Αυτό λέει. Έτσι, έτσι είναι ακριβώς. Η Εύη Καραγιάννη, ηθοποιός επίσης, είναι η Εύη Καραγιάννη. Η μητέρα του Άνθιμου Ανανιάδη. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δίνει συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν. Και εκεί πέρα λέει, ρωτάει δημοσιογράφος, ποια στιγμή είναι η πιο δύσκολη, πιο έντονη που πέρασε εσύ, ο μπαμπάς του και ο γιος σας, ο παπάς του Άνθιμου Ανανιάδη, γιατί έχουν χωρίσει, έζησε πραγματικά πολύ δύσκολα, γιατί το παιδί μου κάποια στιγμή κινδύνευσε. Τι εννοείται, ρωτάει, μέσα σε μια έντονη διαμάχη που είχα με τον πατέρα του γιού μου, θέλοντας να φύγω από τη σχέση αυτή με τον μπαμπά του, δεν κατάφερε να ελέγξει τα συναισθήματά του και έκανε κάτι ακραίο. Ήμουν κάτω από ένα μπαλκόνι. Θα μπορούσε να πέσει. Από κάτω περίμεναν εισαγγελείς, πυροσβεστική αστυνομία, δικηγόροι. Έζησα φιελτικές καταστάσεις. Το παιδί μπορούσε να πέσει από τον μπαλκόνι. Υπήρχε μια τεράστια απειλή από τον πατέρα του. Ρωτάει δημοσιογράφος. Έβλεπες το παιδί σου επάνω στον μπαλκόνι, το κρατούσε ο πατέρας του και υπήρχε η απειλή ότι θα το αφήσει να πέσει ενώ ήσουν κάτω. Ακριβώς. Με διάφορους τρόπους προλάβαμε και πήραμε το παιδί. Είχαμε πολύ μεγάλες διαμάχες. Τώρα έχουμε καλές σχέσεις και είμαστε κοντά στον Άνθιμο, λέει η Εύη Καραγιάννη, σε μια εξομολόγηση ψυχής. Μα έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό να ακούς από την κυρία Καραγιάννη να λέει και να μοιράζεται με τον κόσμο κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Ότι πήρε ο άνδρας, ο πρώην άνδρας της, τον Άνθιμο, μικρό παιδί. Και μωρό, πατέρας του Άνθιμου, έτσι. Μωρό, το γιο του, τον Άνθιμο, και πήγε να αυτοκτονήσει. Και ευτυχώς που πήγε παρέμβαση, λέει, εισαγγελέων. Πυροσβεστική, αστυνομία, δικηγόροι. Που προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν, να μην πέσει στο κενό. Από σε ναι, να μην πέσει από τον μπαλκόνι μαζί με τον Άνθιμο μωράκι τότε, έτσι, παιδάκι. Είναι ιστορίες ζωής που λες, μα γίνονται στην πραγματικότητα. Κι όμως να το. Κι όμως να το. Και δεν ξέρεις το τι περνάει ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι διάσημος είτε όχι. Μέσα στο σπίτι του και τι βιώματα έχουν κάποιοι άνθρωποι, ναι, που αυτά τα βιώματα τους δημιουργούν και τους κάνουν με κάποια προβλήματα έτσι στην κοινωνία. Και δεν μιλάω μόνο για τον άνθρωπο, μιλάω γενικότερα. Τους στιγματίζουν για μια ζωή ολόκληρη. Έτσι, είναι πολύ σκληρό να ξέρεις ότι ο πατέρας σου είχε στα χέρια και ήταν έτοιμος να πέσει από τον μπαλκόνι. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Να σε σκοτώσει. Ναι. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Και ποιον το ευχάριστο, παιδιά.